Μοιραίοι και άβουλοι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρούν σε αποφάσεις και κινήσεις που θα οδηγήσουν σε φτώχεια την Ευρώπη που μπορεί να συγκριθεί μόνο με τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όπως προκύπτει από την απόφαση του Συμβουλίου Ενέργειας. Η Ελλάδα θα ζήσει στιγμές που θα αναπολύει την χρυσή εποχή των πρώτων μνημονίων το 2010 έως το 2015. Ο Υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Ρόμπερτ Χάμπεκ, θέλει να βυθίσει την Ανατολική Γερμανία στη φτώχεια και την πείνα για να ικανοποιηθεί ο Ζελένσκι που θέλει εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Μάταια, οι κάτοικοι της πόλης Βεντ έστειλαν επιστολή προς τον Υπουργό, στην οποία εκφράζεται ανησυχία για το ενδεχόμενο ενός εμπάργκο. Σε μια κρίση ειλικρίνειας, ο Χάμπεκ διερωτήθηκε. Αν ο Πούτιν κερδίζει περισσότερα χρήματα πουλώντας λιγότερο πετρέλαιο, τότε έχουμε κάνει μία τρύπα στο νερό, είπε χαρακτηριστικά. Οι Ρώσοι βέβαια έχουν διπλασιάσει την αξία των πωλήσεών τους σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και γεάνθρακα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Δηλαδή βγάζουν τα διπλά λεφτά από ό,τι έβγαζαν πριν τις δυτικές κυρώσεις. Το Φινλανδικό Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα σε έκθεσή του αποκαλύπτει ότι η Ρωσία έχει σχεδόν διπλασιάσει τα έσοδά της από τις πωλήσεις ορυκτών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια των 2 μηνών πολέμου στην Ουκρανία. Από την έναρξη του πολέμου, η Ρωσία έχει πουλήσει ενεργειακούς πόρους αξίας 46 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ποσό αυτό συνεχίζει να αυξάνεται.